Χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη υποφέρουν από έναν εθισμό. Έναν εθισμό που έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία τους, αλλά και στο πορτοφόλι τους. Έναν εθισμό παράλογο και φαίνεται δύσκολο να νικηθεί. Ακόμη και για πάρα πολύ μικρές αποστάσεις χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να παρατήσουμε εντελώς τα αυτοκίνητά μας. Χρειάζεται απλώς να αποβάλουμε τη συνήθεια να τα χρησιμοποιούμε αυτόματα. Το θέμα είναι ότι, υιοθετώντας το σωστό συνδυασμό μεταξύ οδήγησης, μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλασίας και βαδίσματος, θα παρατηρήσουμε τα ωφέλη πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, βαδίζοντας κατά μέσο όρο μισή ώρα την ημέρα, παρατείνουμε το προσδόκιμο ζωής μας κατά 2 έως 9 χρόνια. Ενδυναμώνουμε 200 μυς και καίμε 3 κιλά λίπους ετησίως. Είναι επομένως καλό για την καρδιά και τους πνεύμονες, καθώς και για την καλή φυσική μας εμφάνιση. Υιοθετώντας το σωστό συνδυασμό, μπορείτε να εξοικονομήσετε εύκολα ένα ολόκληρο ντεπόζιτο καύσιμα κάθε μήνα, πράγμα που δεν είναι αμεληταίο. Θα μπορούσατε να ξοδέψετε τα χρήματα που εξοικονομείτε σε κάτι πιο ευχάριστο. Με το σωστό συνδυασμό, εξοικονομούμε πόρους και για τις πόλεις μας. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουμε με το αυτοκίνητο κοστίζει στην πόλη μας σχεδόν 1 ευρώ σε διάφορες δαπάνες. Αυτά είναι χρήματα που η πόλη θα μπορούσε να δαπανίσει σε έργα προς όφελος του συνόλου. Με το σωστό συνδυασμό, μετατρέπουμε τις πόλεις μας σε πιο ευχάριστους ζωτικούς χώρους. Λιγότερη συμφόρηση, λιγότερη ρύπανση, μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, μία διαδρομή με λεωφορείο καταναλώνει 20 φορές λιγότερο αστικό χώρο από την ίδια διαδρομή με αυτοκίνητο. Και αν κάνουμε μία διαδρομή 3 χιλιόμετρων με τα πόδια ή με ποδήλατο, αντί με το αυτοκίνητο, ο καθένας από εμάς μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 1 κιλό. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερους λόγους για να διώξετε τον εθισμό. Θα αισθανθείτε καλύτερα και ο πλανήτης το ίδιο. Ας κάνουμε το σωστό συνδυασμό.